Νομίζω ότι ο στόχος της είναι η ένωση. Και νομίζω ότι η Μιριέλα θα κάνει τα πάντα για να μείνει μέχρι την για ένωση. Για να τραγουδήσει, το είπε και κάτι παραπάνω. Νομίζω όλοι έχουν αυτό το στόχο όμως. Όλοι έχουν ένα στόχο. Η Μιριέλα τον έχει λίγο παραπάνω γιατί είναι τραγουδίστρια, γιατί θέλει να πει ένα τραγούδι ναι. Έτσι όπως αυτό εμένα προσωπικά δεν ξέρω, Παναγιώτη, με ενοχλεί. Το ακούω να το λένε και με ενοχλεί. Πιστεύω ότι η Μιριέλα δεν είναι ένας άνθρωπος. Οποιοσδήποτε άνθρωπος ασχολείται σοβαρά με την τέχνη και μου δίνει την αίσθηση ότι ασχολείται σοβαρά με την τέχνη. Δεν είναι αυτός σκοπός, δεν και καλά να είμαι στημένος να πω ένα τραγούδι. Όχι, το θεωρώ υποτιμητικό. Ο τρόπος που το είπε κάτι ήταν υποτιμητικό. Θα σας πω, θα σας απαντήσω. Θεωρώ ότι όλοι εκεί μέσα έχουν κάποιοι στόχοι. Ναι. Ένας τεράστιος στόχος είναι η ένωση. Ναι. Οπότε όλοι το έχουν αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, σε ένα μικρό βαθμό, και εγώ αν ήμουν εκεί μέσα, θα ήθελα έτσι, για το χαβαλέ να τραγουδήσω. Δεν έχεις και πολλά να περιμένεις. Και ότι έχει αυτό ως πρώτο στόχο, μου κάνει εντύπωση εμένα να έχει ως πρώτο στόχο. Να τα βάλω λίγο σε τάξη τα πράγματα. Βρε παιδί μου, να φτάσεις εκεί. Τώρα, αν το πει το τραγούδι, το πει. Η ένωση για τους παίχτες είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Η Κάτια το έπαιρνε. Λοιπόν, η ένωση για όλους τους παίχτες είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί έχουν περάσει τεράστια πείνα, έχουν ζοριστεί, έχουν πιεστεί και η ένωση ουσιαστικά είναι μια δικαίωση. Είναι μια δικαίωση το ότι φτάσαμε αρκετά μακριά στο παιχνίδι. Ναι, μετά είναι ότι η συνένωση θα φάνε ατελείωτα. Θα είσαι στο μυαλό τους, όλοι μας το χτίζουμε στο μυαλό μας εκείνη την ώρα. Φώτισε το προσωπάκι, το θυμήθηκες τώρα εσύ. Γιατί σαν νιώθω ότι γέμισε. Παιδιά, ξέρεις πώς το σκεφτόμαστε. Δηλαδή, εμείς τουλάχιστον ένα μήνα, ενάμιση πριν γίνει η ένωση. Παιδιά, ένωση, κρατηθείτε μέχρι την ένωση. Γιατί λες ότι όλοι μαζί αυτή η παρέα θα κάτσουμε να φάμε, το να πάρτι, γελάσουμε, να πάρτι, πιούμε, έτσι. Να κάνουμε το πάρτι. Θα ντυθείτε ωραία. Θα πληθούμε. Απρόλουτρο, πολύ βασικό. Θα πληθούμε. Καθαριότητα. Οπότε για όλους είναι κάτι σπουδαίο. Είναι σαν να φτάνουμε στον τελικό όλοι μας εκεί. Μετά. Θα δείτε ότι μετά την ένωση πολλοί ξεφουσκώνουν σαν παίκτες. Και ανακουφίζονται, και αρκετά. Είναι σαν να λέτε καλά. Καλά, και εσείς μην τα βλέπετε όλα ρόδινα. Γιατί μετά την ένωση, κουκλάκια μου ζωγραφιστά όλα εδώ, που τα βλέπετε ιδανικά και τέλεια. Θα σας θυμίσω ότι πλησιάζουμε και στον τελικό, που σημαίνει ότι ένας θα είναι ο νικητής του Survivor 5. Οπότε εκεί θα δείτε μετά την ένωση και τις χαρούλες πώς θα πάνε τα πράγματα. Αποκλείς μετά την ένωση, μετά από όλα τα μποτέ, κάποιοι να ενθουσιαστούν και πάλι. Πάλι μιλάει για το σκύπτημα. Παναγιώτη, πάλι μιλάει για το σκύπτημα. Αυτό το wannabe. Το θέλει πολύ, δεν το θέλω. Πιστεύω από την πείρα που έχω στις σχέσεις ότι και οι δύο θέλουν να πέσει έξω. Μια και λέμε για τραγούδια, Spice Girls ήταν. If you wanna be, μάλλον. Ακριβώς. Νομίζω ότι και οι δύο ποθούν. Λοιπόν, ξέρετε κάτι όμως. Θα δούμε. Θα δούμε, δεν ξέρεις ποτέ. Θα δικαιωθεί όπως εδώ να το πουθενά, άκου τώρα. Καλά, επειδή δεν δικαιώθηκε χθες που τα έλεγε ότι δεν θα ψηφίσει, κάντε λίγο κράτη. Γιατί να πηγαίνουμε, ξέρετε, στις σχέσεις πρέπει να πηγαίνουμε βήμα. Γιατί όποιος τρέχει, δεν βγαίνει σε καλό. Τρώει τα μούτρα του. Λοιπόν, μια και λέγαμε για φαγητά.